Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Η πρώτη υποψήφοι προς διαθεσιμότητα για τον Δεκέμβριο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι οι 5.000 υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί σε δημοτικές επιχειρήσεις εκτός ΑΣΕΠ και μετακινήθηκαν σε κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα προηγηθεί η αξιολόγηση των δομών του ΣΟΤΑ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του προσωπικού που δεν θα γίνει με οριζόντιο τρόπο. Πάντως, σήμερα αναμένεται να κλειδώσει η πρώτη φάση του προγράμματος κινητικότητας που περιλαμβάνει 12.500 εργαζόμενους στο δημόσιο και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Βούτια στο εξοπλιστικό παρελθόν της χώρας τα τελευταία χρόνια έκανε ο Άκης Τσοχαζόπουλος, ξεκινώντας την απολογία του στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Λαμβάνοντας υπόψη τις χειρόγραφες σημειώσεις του, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε για πρώτη φορά για τις τύψεις που αισθάνεται αναφορικά με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, οι οποίοι δεν θα βρίσκονταν εδώ αν δεν υπήρχε εκείνος. Επανέλαβε τα περί πολιτικής δίωξης σε βάρος του, που ξεκίνησε, όπως ισχυρίστηκε, από προσκυνητές του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου, οι οποίοι ήθελαν την εξόντωσή του. Όλο το ρεπορτάζ στο Zoogla.gr. Σύμφωνα με Αμερικανούς γιατρούς που διεξάγουν τις κλινικές δοκιμές, το γυναικείο χάπι τύπου Viagra είναι αρκετά αποτελεσματικό και ακίνδυνο προς τις παρενεργίες του, κάτι που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει μέχρι το 2016 στα ράφια των φαρμακείων. Το ροζ χάπι, όπως το ονομάζουν, αναμένεται να δώσει τέλος στην έλλειψη ερωτικής επιθυμίας των γυναικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι φέτος τα 70 χρόνια ζωής του και σε άκρος εορταστικό χαρακτήρα, το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας τιμάει την Ελλάδα. Εις διπλούν, πρώτον θυμάται τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, η επίσημη αφίσα της διοργάνωσης παραπέμπει στην εικόνα του Μπρούνο Γκάντς σε σκηνή από την ταινία του Αγγελόπουλου «Μία αιωνιότητα και μία μέρα». Στα αριστερά της ίδιας αφίσας ένας ρινόκερος μέσα σε πλοίο βρίσκεται το αποτύπωμα της ταινίας του Φεντερίκο Φελίνη και το πλοίο φεύγει. Όλο το ρεπορτάζ στο Zoogla.gr. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε σήμερα Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Zoogla. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 5 το απόγευμα. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.